Είναι άρα κύριε Χατζή, είστε καλά. Κατηγορείται ο Μανώλης Καλομπύρης, ο οποίος μάλιστα ο πατέρας του Ξυλούρη, του Εκλιπόντος, είπε ότι ο γιος του δεν πυροβόλησε, αλλά ότι ο πελάτης σας πυροβόλησε τον πατέρα του, κατά λάθος, δεν ξέρω. Στον πόνο του ένας άνθρωπος μπορεί να λέει και ανακρίβειες ή υπερβολές. Αυτό δεν είναι σωστό να σχολιάσουμε, ότι μπορεί να λέει ένας πατέρας καλοκαμένος, ο οποίος έχει χάσει πριν από 24 ώρα το παιδί του. Αλλά εκεί υπάρχει απόλυτο σεβασμός και σιωπή ως προς το κομμάτι αυτό. Και προς υπογράφω και εγώ τις παρατηρήσεις σας σε σχέση με αυτά που ακούστηκαν στον επικύριο κτλ. Το οποίο πράγματι είναι κάτι το... Ξεχωριστό, δεν είναι... Όντως είναι δείγμα υψηλής πολιτισμού και αξιοπρέπειας των οικογενειών εκεί. Ας ελπίσουμε ότι αυτά που υπόθηκαν, ότι θα τα στεριστούν όλοι. Εμείς όμως είμαστε δικηγόροι και μιλάμε μόνο για τα νομικά. Τα νομικά λοιπόν έχουν ως εξής και απλά πράγματα. Έχουμε δύο όπλα στον τόπο του συμβάτος, του θανατηφόρου συμβάτος. Δύο όπλα με δύο, έχουν κάλικες, δύο διαμετρήματος διαφορετικοί κάλικες. Έχουν χρησιμοποιηθεί από διαφορετικούς ανθρώπους τα δύο όπλα και έχουν προκαλέσει δύο διαφορετικά αποτελέσματα, δηλαδή δύο ανθρωποκτονίες. Τώρα, τα ό,τι μπορεί να λέει ο καθένας από εκεί και πέρα, ο καθένας που δεν έχει γνώση... Δεν πρέπει να βγάλει και ένα πόρισμα, με συγχωρείτε κύριε Βέρα, ο ιατροδικαστής. Δεν πρέπει να αυτό δεν είναι δουλειά του ιατροδικαστή, αυτό είναι δουλειά της προανάκρισης αστυνομικής που έχει ήδη γίνει και είναι πολύ σοβαρή η αστυνομική προανάκριση που καταγράφει τα ευρήματα και των βαλιστικών και των υπηρεσιών της αστυνομίας. Ο ιατροδικαστής βλέπουν άλλα πράγματα οι ιατροδικαστές. Καλά, αυτά τα άλλα θέλω να ξέρουμε και εμείς, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη σημασία για του ιατροδικαστή. Ξέρει που χτυπήθηκε, μισό λεπτό. Όχι, όχι, δεν μιλώ για τα χτυπήματα. Αυτά δεν μπορούν να σας πούνε πολλά πράγματα. Οι κάλικες θα σας πούν, τα διαμετρήματα. Τότε το ιατροδικαστή τον θέλουμε να τον καταργήσουμε. Ο ιατροδικαστή θα πει πολύ σοβαρά πράγματα, αλλά άλλα πράγματα. Αυτά τα άλλα. Ευρήματα. Τα ευρήματα λοιπόν λένε δύο όπλα. Τα δύο όπλα λοιπόν με δύο διαφορετικά διαμετρήματα. Περιμένετε, κύριε. Δύο διαφορετικοί πυροβολισμοί. Σωστά, σωστά, σωστά. Πολύ σωστά τα λέτε. Αλλά. Τα όπλα, δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Μάλιστα. Νεκροί, δύο διαφορετικοί κατηγορούμενοι. Με συγχωρείτε. Η βαλιστική δεν έχει βγει ακόμα. Δεν ξέρουμε από ποιο όπλο σκοτώθηκε ο ένας και από ποιο όπλο σκοτώθηκε ο άλλος. Δεν ξέρουμε αυτό. Όποιος έχει υπόψη του την αστυνομική προανάκριση και τους αστυνομικούς τι έχουν συλλέξει και τι έχουν βρει και τι άποψη διατυπώνουν. Όχι, τι έχουν βρει. Η βαλιστική, να δούμε τι έγινε και η σφαίρα που πέρασε μέσα. Αν ήταν η ίδια με το ένα όπλο ή με το άλλο αυτό. Ίσως δεν έχει γίνει αντιληπτό καλά αυτό που λέω εγώ. Όταν λέμε δύο διαφορετικά διαμετρήματος έχουμε κάλικες που προέρχονται από δύο διαφορετικά όπλα αποδεδειγμένα. Δύο όπλα λοιπόν θέλουν δύο δράστες. Και όταν έχεις και δύο νεκρούς, έχετε δίκιο σε αυτό. Όπλα. Αυτό σας είπα. Δύο δράστες, δύο νεκρούς. Ένα λεπτό. Άρα, σωστά, ναι, αλλά η βαλιστική που θα βγει θα δει από ποιο όπλο έχει βληθεί ο καθένας. Ναι, αλλά είναι σίγουρα όμως δύο. Αλλά είναι όμως δύο. Είναι δύο, ναι, σωστά αυτό που λέτε. Αλλά η βαλιστική θα δείξει από ποιο όπλο έχει βληθεί ο καθένας. Με κάθε κάλικα θα ταυτοποιηθεί από τη βαλιστική. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Πότε το περιμένετε αυτό να βγει, κύριε Βέρα? Συνήθως η ΔΕ βγάζει αυτές τις εκθέσεις μετά από ένα 2-3 μήνες. Εκεί τα βγάζει, στην καλύτερη περίπτωση. Μετά από 3 μήνες. Όμως όσοι. Οι εκθέσεις. Όχι, λέω γιατί. Της ΔΕ. Αλλά εμείς όμως που γνωρίζουμε τα ευρήματα, τα αντικειμενικά της αστυνομικής προανάκρισης, ξέρουμε ότι έχουμε δύο όπλα, έχουμε δύο διαμετρήματα κάλυψης κάτω, έχουμε δύο νεκρούς, άρα έχουμε δύο διαφορετικά χέρια που προβολήσαν. Τι είπε ο δράστης στην απολογία του? Στην απολογία του δράστης είπε αυτό το οποίο θα έλεγε καθένας που βγαίνοντας από το σπίτι του μετά από τις κραυγές της μάνας του, βρίσκεται μπροστά στο σκοτωμένο πατέρα του και από πάνω τον δράστη της ανθρωποκτονίας του πατέρα του με το πιστόλι. Δηλαδή είπε αυτό. Δηλαδή ευθόλωσε το μυαλό μου και πυροβόλησα κι εγώ. Αυτό είπε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέρα. Καλή σας μέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, κύριε.